Στο πρώτο καλά είχαμε θέμα με τη Χριστίνα, τη είπα κάποια πράγματα. Στο καλά έγινε πάλι το ίδιο. Δηλαδή, ρε φίλε, τρεις εβδομάδες ήταν στο παιχνίδι, μπαίνουμε τέταρτη. Κάθε εβδομάδα έχουμε κάτι. Εγώ ενοχλήθηκα λίγο στο καλά. Με αυτό που έγινε με μένα και τη Χριστίνα. Όχι. Με αυτό που έγινε με μένα και τις κοπέλες που έχουν ενδιαφέρον για μένα. Ποιο, τι εννοείς. Εγώ το έλεγα για την τέτοια, για τη Χριστίνα που με ρώτησε άμα. Πες για το δικό σου πιο σημαντικό. Και δεν είναι το πιο σημαντικό, απλά τι είπα, να το απαντήσω λέω και ό,τι θες. Όχι, απαντήστε, αφού μπήκα σε άλλη ζήτηση. Τελειώστε τους αρέσει εγώ αυτό, όμως πιστεύω. Τι. Το αρέσει όλο. Τι μου αρέσει. Όλο αυτό που γίνεται με τη Χριστίνα. Να σου πω λίγο κάτι, φίλε. Η Χριστίνα μια κοπέλα εδώ μέσα που μπήκε και έδειξα το περισσότερο ενδιαφέρον από όλες τις υπόλοιπες, έτσι. Και ακόμα και την Παρασκευή στον καλά. Το τελείωσε πολύ όμορφα. Το θέμα είναι ότι δεν με κατάλαβε. Ξεκαθάρισε πολλά πράγματα εξ αρχής. Της είπα, θέλω μια κοπέλα να με σέβεται, να υπάρχει και αυτό το αμοιβαίο, να με στηρίζει, να τη στηρίζω. Κατάλαβες. Απλώς εγώ βλέπω ότι έβρισκε και έψαχνε συνέχεια πατήματα να πει κάτι. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει, για παράδειγμα. Ειλικρινά, αυτό δεν το ανέχομαι πόσο μάλλον από την κοπέλα που θέλω να συνοδεύω ή να έχω σχέση. Γιατί σημαίνει πως δεν σε στηρίζει, ρε φίλε. Ναι, κάτι πάνω σε αυτό είναι που λέει. Είναι πολύ κακό αυτό να μην σε στηρίζει ο άνθρωπός σου. Έβρισκε συνέχεια κάτι να πει. Ξέρεις τι με ενόχλησε. Το μόνο που με ενόχλησε αυτό που έχει να κάνει με τη Χριστίνα, ξέρεις τι είναι που δεν καταλαβαίνω. Τι? Με το μυαλό μου δεν καταλαβαίνω. Είπε ότι. Είπε πόσες φορές ότι δεν σε σέβομαι, δεν με σέβεσαι, δεν με σέβεσαι. Εδώ, το είπε, κοίταξε να είπε. Να σου πω κάτι. Περίμενε λίγο, πρέπει να σου πω τι εννοώ. Πώς γίνεται μια γυναίκα που θεωρεί ότι ένας άντρας δεν τη σέβεται και το λέει 100 φορές, να μην το τελειώνει και να παραμένει εκεί. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Αυτό σου λέω. Αυτό ακριβώς που λέει ο Ζόπουλος τώρα αυτή τη στιγμή. Είπε εκείνο εκεί. Μα δεν είχαν κάτι για να τελειώσει. Να σου πω λίγο κάτι, Ρεπίλιο μου, Βασιλόπουλο. Ναι, δεν είχαν κάτι, αλλά απομακρύνεσαι. Δεν μπορεί συνέχεια να λες πράγματα αρνητικά πράγματα για τον άλλον και μετά λες ότι εγώ τον θέλω. Εμένα δεν μου φαίνεται λογικό, καταλαβαίνω. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Παράδειγμα. Εσείς. Κανονικά όμως παράδειγμα. Και λέω εγώ τώρα, ρε, μία, δύο, τρεις. Πώς είσαι. Τι κάνετε. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Κάποιος έχω ξαναδείς. Κι εγώ. Λοιπόν, μήπως μπορεί να έρθει κάποιος πάνω. Ποιος είναι κάποιος πάνω εδώ, η Τζόνι. Παύλο, όχι, τον Παύλο θέλω. Ποιο Παύλο, εμένα. Εσένα. Τι έκανες στα μαλλιά σου, έβαλες εξαίσιο. Ποιο Παύλο. Το μάχνω λίγο. Τι κάνετε. Πάει πάνω. Καλά είμαστε εσύ. Ωραίο πάω σε καλό κομμάτι. Μας διακόψατε τώρα που έχουμε συζήτηση, άντε δίπλα. Έχουμε συζήτηση. Τίποτα, σου φαίνεται ψυχολογικό αυτό. Αυτό που συζητάμε. Με την ΕΣΜΕ. Γενικά σου φαίνεται λογικό αυτό, εσύ θα έκανες. Εσύ θα έκανες άμα η κοπέλα που έχεις δίπλα σου συνέχεια έβρισκε κάτι αρνητικό δικό σου και το πετούσε χίλιες φορές. Εγώ θα το σταματούσα με τιμή προσωπικά. Γιατί εμένα με εκνευρίζει αυτό. Θα σου πω, δεν είναι πάντα αυτή η λύση εύκολη να σταματήσει. Θα σου πω, δεν είναι πω. Κάτι. Κάτι δεν το σταμάτησε την πρώτη εβδομάδα, δεν το σταμάτησε την δεύτερη, την τρίτη και αυτό επειδή είχαν προηγηθεί πολλά στο προκαλά και μετά στο καλά έγινε το ίδιο πράγμα. Απλά νομίζω ότι. Μήπως να σου πω κάτι. Εσύ τι θα έκανες. Μήπως δεν ξέρω, εγώ προσωπικά θα ψάχνα να βρω τι φταίει. Γιατί δεν μου φαίνεται και φυσιολογικό αυτό που κάνει. Αυτό λέμε, επειδή δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Λέμε. Ναι, μήπως επηρεάζεται. Μήπως έχει επηρεαστεί από πριν, μήπως δεν ξέρω τι γίνεται εκεί μέσα. Μπίλα, άκου να δεις. Για τη Χριστίνα μιλάμε τώρα. Ναι, Χριστίνα μιλάμε. Πρέπει από κάπου να έχει επηρεαστεί, ότι είναι 20 χρόνια. Δεν φτάνει, δεν αρκεί εκεί. Ότι είναι 20 χρονών. Είναι 20 χρονών. Είναι μικρή, ρε φίλε. Αλλά άκου, για 20 χρονών είναι υπερπατημένη γυναίκα. Ορίστε, δηλαδή, μιλάμε από το σπίτι σας. Ναι, θέλω να πω ότι. Σπίτι γρήγορα. Μιλάμε εδώ πέρα. Τερζό, έχουμε μια συζήτηση. Τι μπορούσαμε να μην διακόπτουνε. Πήγαινε κάπου να μην ακούγεσαι. Εντάξει, γεια σου. Το στόμα φυλάζε. Θα τα πούμε μετά. Άμα έχουμε ψηφοφορία, σε ψηφίσει πάλι. Άμα ψηφίσουμε σήμερα, πάλι ψηφίσει. Όπου βρει κάτι με εμένα. Δεν σε ψήφισα, όμω εκεί που σημαντικό. Η Βασιλεία, δεν μπορούσε. Για πες, τι έλεγε. Έλεγα ότι για 20 χρονών είναι περπατημένη για την ηλικία τη. Με τη δουλειά τη, με τώρα ενώ όχι, δεν είναι καμιά όρημη. Είναι όρημη σε μερικέ καταστάσει. Απλά μήπω έχει επηρεαστεί από άλλου παράγοντε. Τι θέλω να πω, μήπω έχει στο μυαλό τη. Από τους φίλους τους, από οποιοδήποτε, δεν ξέρω ποιον, ότι ο Παύλος είναι έτσι. Καλά, okay, θέλω να σου πω κάτι και εγώ τώρα. Γιατί θέλω να σου πω να καταλήξω. Να καταλήξω και μου σου πει. Πράγματα που δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Πρέπει να καταλήξω και μου λες. Ναι. Θυμάσαι εγώ όταν σου είχα πει, όταν είχαμε έρθει σε μια ρήξη και σου έλεγα ότι εγώ άκουγα αυτό που ήθελα να ακούσω. Θέλω να σου πω κάτι τώρα και εγώ όμως. Να τελειώσω, να σου πω. Ναι, αλλά τον απέφευγες όμως, δεν τον έκανες φίλο σου. Θέλει να τον κάνει σχέση. Είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό που σου λέει έχει δίκιο. Ναι, αλλά μήπως αυτή. Εσύ απέφευγες το παραμικρό που κάνεις για παράδειγμα. Όχι, μα φίλε, περίμενε λίγο. Άκουσε με λίγο να δεις. Και εγώ έχω ακούσει για τη Χριστίνα από την πρώτη μέρα που μπήκε με στο σπίτι πάρα πολλά πράγματα. Έχω διαβάσει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί με το μυαλό μου και με τα μάτια δικά μου να έχω δει πράγματα. Έτσι. Δεν έχει σημασία όμως αυτό. Τι θα πει, ότι εγώ θα κάτσω να τα βάλω όλα αυτά και να τα ακούσω. Εγώ προσπάθησα με αυτή την κοπέλα. Και σε καλό βαθμό. Και σε καλό βαθμό, μάλιστα, όπως το λέει. Προσπάθησα.
Απλώ το θέμα ποιο είναι. Δηλαδή, εγώ έπρεπε να βρίσκω κάθε φορά ένα λάθο Χριστίνα και να το πετάω. Ασταματά. Έκανε το, έκανε το και να το λέω μία, δέκα όταν είμαστε μαζί. Για να ακουστεί αυτό το πράγμα. Με έχει μπερδέψει πάρα πολύ και εμένα. Έχω πάνω σε αυτό που του είπε. Παράδειγμα, εγώ αν ήμουν στη θέση τη και το, ήμουν λίγο προειδεασμένη ότι και καλά ο Παύλο είναι έτσι, είναι αλλιώ, είναι αλλιώ. Θα ξεπροσπαθούσα να πω, μπορεί να μου λένε και πράγματα που δεν ισχύουν. Αλλά μόλι έβλεπα ένα πράγμα, δύο, τρία στραβά, μετά από τα τρία το θα έφευγα. Εκείνη τον λέει ότι με δεν με σέβεσαι, δεν με σέβεσαι, δεν με κάνει, δεν με δίνει και συνεχίζει και είναι εκεί μετά. Δεν με σέβεσαι, είναι. Είναι άσχημη λέξη. Είναι άσχημη, πολύ ειδικά άσχημη λέξη. Γυναίκα, η μια γυναίκα όταν δεν σέβεται ένα άνθρωπο. Το αντιλαμβάνεται διαφορετικά το δεν με σέβεσαι. Αυτό είναι το θέμα, αυτό καταλαβες. Το δεν με σέβεσαι είναι βαριά. Το πε μία, το πε δύο, το πε δέκα, το πε δεκαπέντε, το ξαναλέ. Εντάξει, ρε φιλε. Εντάξει, ρε μπιλ, κάποια στιγμή και εγώ λέω όπα. Αυτή την κοπέλα την έχω για καλό μαζί, είναι μαζί μου να περνάμε καλά και να είμαστε καλά ή για να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου να με θάβει με τα χέρια. Τα ανασφάλειε. Τα ανασφάλειε έχει. Άμα έχει ανασφάλειε, ζώνη, τι να κάνω εγώ. Γιατί μπορείτε να εμπιστευτείτε καμιά κοπέλα εδώ ότι είναι ειλικρινή με τα συναισθήματά τη, πώ προ εσά. Εγώ παιδιά μου. Πόσο μάλλον έξω δεν γίνεται, πόσο μάλλον εδώ. Θα σα πω κάτι. Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι και με όλα αυτά που έχουν γίνει τώρα τα τελευταία. Εγώ το χέρι μου στη φωτιά δεν ξαναβάζω για κανέναν. Καλά, γενικά. Γενικά χέρι στη φωτιά δεν βάζει ούτε. Τίποτα, ρε. Για κανέναν και... ή για καμία. Για κανέναν και για καμία. Τίποτα. Γενικά. Γενικά. Όποιο μπορεί, μπορεί, να σου πω κάτι. Μπορεί να έχει, για παράδειγμα, ο Γιάννη να έχει δίκιο. Και να βάλω, να βάλω το χέρι με τη φωτιά, την Άννα στη φωτιά εγώ. Κατάλαβα. Αλλά μπορεί να έχει δίκιο και η Άννα και αυτή τη στιγμή ξέρω να τη είπα αυτά που τη είπα και να βάλω το χέρι με το Γιάννη στη φωτιά και να έχω καλό θα είναι, καλό θα είναι, είναι να είμαστε, καλό θα είναι να είμαστε αντικειμενικοί πάντα. Να μην παίρνουμε επειδή ο Παύλος είναι φίλος και όχι, απλά. Παιδιά, εγώ αντικειμενικά μιλάω αυτή τη στιγμή. Εγώ που είμαι ο τρίτος σε όλη αυτή τη σχέση τέλος πάντων, εμένα δεν μου αρέσει η κίνησή της. Εγώ προσωπικά θα είχα σταματήσει.